βασικά τώρα είμαστε σε ένα πηγάδι, έτσι. Και ό,τι λέμε αντυχεί μέσα στο πηγάδι. Και ακούγεται. Θα σας αποκληρώσω άμα δεν διαβάσετε τη βίβλο. Όλη τη βίβλο. Θα το γράψω στη διαθήκη μου. Και τα βατράχια ακούνε. Εγώ το πρόλαβα να δουλεύει. Ήταν βαθύ. Δεν θυμάμαι πόσο. Θα ρωτήσω τον πατέρα μου. Βαθύ και στενό και πέτρινο. Που βλέπεις τα βουνά, που βλέπεις τα ποτάμια, όπου θωρείς τα πάθη μας, με τις φτωχές μανούλες. Βλέπεις ρε παιδί μου, φύγε, φύγε, σε περιμένει ο άλλος, σε περιμένει, φύγε σου λέω, προχώρα. Πάρ' το κόλλο σου, προχώρα. Από το πρώτο δημοτικό πήγα στο δεύτερο. Εκεί όταν πήγα δεν άρεσα πολύ στους νεαρούς. Ο δάσκαλος με έβαλε να ξανακάνω την έκτη δημοτικού. Επειδή εγώ τα ήξερα όλα, ο δάσκαλος με έστελνε έξω και με έβαζε να κόψω τη λεβαντίνη. Έκτη δημοτικού, δεύτερη φορά. Μια φορά με παραφυλάξανε σε ένα σουδί, τρεις. Αυτοί οι τρεις ήταν τους παλιούς της έκτης δημοτικού. Τους καθάρισα με μία και τους τρεις και ύστερα με κάνανε φίλο τους και οι τρεις. Εγώ δεν διάβαζα πολύ. Ήμουνα μέτριος μαθητής. Ασχολιόμουνα με τη ζωγραφική και την ξυλοκοπτική. Για πλύνε τα πιάτα στην έξω πόρτα, στον έξω νεροχύτη, με το κρύο το νερό. Μην κάθεσαι εκεί. Γιάννη, κολύμπα, κολύμπα. 40 μπρος, 40 πίσω. 40 μπρος, 40 πίσω. Παιδί μου, όταν έρχεται το κύμα, με παίρνει. Έλα να με κρατήσεις, παιδί μου. Με παίρνει το κύμα. Δεν μπορώ. Τα πόδια μου δεν κρατάνε πια. Δεν κρατάνε. Επί κατοχής ήρθα να μείνω στη Βίκτορο Σουγό 18. Το Άργος. Το σπίτι μας το είχαν επιτάξει Γερμανοί. Είχε έρθει ένας Γερμανός και κοιμόταν εκεί κανονικά σε τριγώνι να φτιάξει μια καλύβα. Μια μέρα, με τα λίγα γαλλικά που ήξερα, του λέω «Άρχω τη νύχτα και θα σου ανεβάσω μέχρι πάνω, πάνω πάνω το φερμουάρ, το sleeping bag, κοιμάσαι». Την άλλη μέρα το πρωί δεν ήταν πια εκεί. Είμαι αντικουνουπικός εγώ. Επί δικτατορίας μαζευόμασταν στην κουζίνα μαζί με τη Μαρία και τον Μιχάλη. Εγώ ήμουνα μικρή και δεν με αφήνανε να μπω στην κουζίνα. Γι' αυτό καθόμουν από τις θηρίδες του air condition και άκουγα τι λέγανε. Λέγανε, βάζανε το BBC και ακούγανε τα νέα. Έκανα ησυχία σαν ποντικάκι. Λέει σώμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψαν το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στην διαπατός. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου, ο Άγιον, είναι ανατέλησα το μου. Μία απορρίψεις με.
Κρίσε με, εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάντωσον. Βίαν καθαράν του Θεού ενεμού, Θεός του πνεύμα θέσει πάντα. Όλα τα πράγματα ού και βεβαιού. Δεν απορρίψεις με από το πρόσωπο σου. Αυτή ήταν η πολιτική μας παιδεία. Πινακωτή. Από τ' άλλο μου ταυτή. Είναι η μάνα μου κουφή. Πινακωτή. Από τ' άλλο μου ταυτή. Είναι η μάνα μου κουφή. Μπαμπάς μου. Τι μου τους κύκλους τάρατε. Δεν είναι κουφός ο μπαμπάς μου. Κάθε εβδομάδα ερχόμουν στην αρχή της Πειραιώς με καζοζέν. Γύρω στις 15 φορές. Όλη τη διαδοχή. Αγόραζα τσιγάρα από ένα υπόγειο, ύστερα γύριζα αυθημερών να τα δώσω στο μαγαζί. Γέμιζα με χαρτονομίσματα τα τσιγάρα, τα τσιγάρα και ανέβαινα στην Αθήνα πληρώνοντας τα σχήματα τσιγάρα. Χωρίς έλεγχο από το κράτος, δεν υπήρχε. Γέμιζα πάλι τα σακιά και γύριζα στο άρρο. Ο άρρωστος κόσμος έκανε ουρές. Για να πάρει τα τσιγάρα. Ουρές για να πάρει τσιγάρα. Ουρές για να πάρει τσιγάρα. Τσιγάρα. Ουρές. Στην Ελλάδα οι αντιστασικοί διώχθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν. 24η Πέμπτου 1950 ήρθε η διαταγή μεταφέ σε όλοι. Όμως ο ταξίαρχος δεν επιθυμούσε την αποχώρησή μου της ταξιαρχίας και αντέδρασε. Τέλος, έκαμε πίσω. Ξελερωμένο Ρενιάνι, μαμάκι μου. Οι έξι αλέθουν με νερό, οι έξι με το γάλα. Χιλιάδες νεκροί. Δεν θα φάμε. Ήταν οι νικητές των Γερμανών. Θα καθίσουμε να φάμε. Χιλιάδες νεκροί, καταγεγραμμένοι από τους Έλληνες. Σε κάθε σκαλοπάτι ουλία μου. Ενός μηνός κατώσει. Ένας γλυκό φίλο. Να πολεμήσουμε στα καλάβια. Και από σαν πέρδικα. Δεν φορούσαν με κράνη. Είδα κάποιον. Κάποιον να χτυπάω. Κάποια στιγμή σπάει ο βράχος του κυβόμουνα. Όλα τα κομμάτια μου καταμάτωσαν το κεφάλι. Όταν πέρδικα, έπιασε ένα λόγο με όλο το, την ομάδα, τον γυμνώσανε, σκοτώσανε 3 αξιωματικούς και τους πήρανε τα ρούχα. Οι στρατιώτες δεν τους πειράξαν. Μια μέρα κεφάλι με λίγο μυαλό, με λίγο μυαλό, έφυγε να παίξει παιδί με στο γυαλό. Έφυγε να παίξει παιδί με στο γυαλό. Με το Δαναό και τις κόρες του, τις Δαναΐδες, συνδέει η παράδοση την άρδευση της παιδιάδας που ήταν τότε άνυδροι, κάθονται και ακούνε εμένα. Γελάς,